τη λειτουργία τη Ιδόια Μαλάδα έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως έγινε γνωστό το βράδυ, κατάρτισε από το Υπουργείο Οικονομικών με κριτήριο το ύψος των εσόδων αναδόη, εξονικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, εξονικών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, δεν αναστέλλεται η λειτουργία, όπως είπαμε, της θείας Αμαλιάδας ελληνικών κλπ. Και για το ίδιο θέμα, εξέφρασε χθες την ικανοποίησή του ο αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού της χώρας Τζαβάρας. Εκεί έχουν πάρμα στην κορονοϊό, παρότι έχουν την κορονοϊό, τώρα δεν έχουν πάρμα. Ο οποίο όταν είχε επικοινωνήσει με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, επιμένοντα συνέχιση τη λειτουργία στην Δόγια Μαλιάδα, παίρνοντα τι ανάγκε τη Ελβέζη και από τον Υπουργό Μαραγκάνη. Λοιπόν, εκεί δουλέψατε. Και σήμερα το πήραμε. Το πήραμε, δεν πάρει. Λοιπόν, και κάτι άλλο διαβάζω τώρα. Για τι offshore εταιρείε, 124 περίπου τον αριθμό είναι στην Κίμη. Γι' αυτό η Κίμη έμεινε στην 124 εταιρείες offshore στην Κίμη. Φτιάξουμε και τότε έγγραφα και μπορώ να τα καταθέσω. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυρακάνη που διαβάστηκε στην Βουλή, αυτό είναι 30/12. Βρίσκεται τη διαδικασία που ασύρει το δικό υπογραφείο για πόσο που αφέτει με διαδραγωγό ελληνικό συνέδριο και το Αθηνών, την Ευέλνη, λέει, τα υπά, για τις 24 offshore εταιρείες που θα ασχολούνται στην Κίμη. 124. Δικηγορική Συλλογή Κυπαρσίας Τριφυλίας, η Συμμονογράφη Κυπαρσίας Τριφυλίας, ο Σύλλογος Μηχανικών Τριφυλίας, ο κ. Διαμάτης εδώ ήταν. Ο Σύλλογος Πολυτέχνων Τριφυλίας και ο Σύλλογος Τριτέχνων Τριφυλίας. Και όλοι οι σύλλογοι φιλιατρών και κράτη αρχαία και ο Κυριακός Σύλλογος συμπληρώνει ο αγαπητός φίλος Γιώργος. Ο Υπουργός Σύλλογος Υπαρξίας Φιλιατρών Καργαλιάνου και φορείς καθώς και φορείς και σύλλογοι του Δήμου Τριφυλίας διαμαρτύρεται αποψήλωση της ΔΟΗ Υπαρξίας και άλλων 20 οργανισμών, παραδείγματος χάρη νοσοκομείο, ΙΚΑ κτλ. Που βαδούν τα τσέπη στην οικονομική ζωή του Δήμου μας. Ιδιαίτερα το κλείσμα της οικονομικής εφορίας και παρουσίας του Δήμου Τριφυλίας, μιας υπηρεσίας η οποία καλύπτει τις ανάγκες από δημοτικό διαμέρισμα χώρας μέχρι δημοτικό διαμέρισμα Δελφίου και όχι μόνο, καταγγέλνουμε τους βουλευτές του νομού μας, οι οποίοι μας διαβεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, όχι μόνο για την εφορία, αλλά παραμόνη για την παραμονή της μαζεβαιώνας, αλλά μας διαβεβαιώνουν για την αναπάντηση του νοσοκομείου και παρουσίας. Δυστυχώς όμως και αυτό χάνει τα τέλειά του αλλά και την τομική του ταυτότητα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ πάλι σύλλογοι μηχανικών τριφυλίας, σύλλογο σκουλογράφων, δικηγόρων, εφοριακοί, εμπορικοί σύλλογοι, τελωνιακοί, αγροτικοί σύλλογοι, μη μπορώντας να αναφορτωθούν στα λειτουργικά του έξοδα που εκτοξεύονται καθημερινά, κάνοντα να προσθέσουν τον προπολογισμό του και το έξοδο για εκπαιδεύση των υποθέσεων του από την Καλαμάτα καλύπτοντας 130 χιλιόμετρα χώρα καθημερινά. Για τις φορολογικές τους υποθέσεις. Με τις παρούσες ενέργειες στο μέλλον μας διαγράφεται σκοτεινό. Ζητάμε άμεσα την παραμονή του ΔΟΗ Κυπαρσία, του Δήμου Τριφυλίας. Δεύτερη σε πληθυσμό Δήμος του Νομού Μεσσηνίας. Αναβάθμιση του νοσοκομείου. Και απαιτούμε την παραμονή της ΔΟΗ και όλων των υπολείπων δημοσίων μεσών που έχουν μέχρι σήμερα υποβαθμιστεί. Υπουργός, τον Πρωθυπουργό. Και να θέσουμε επιτάπτω στο θέμα ότι φτάνει ως εδώ, δεν πάει παραπέρα. Η περιοχή μας είναι υπό ανάπτυξη. Είναι μια περιοχή οποία έχει πρωτογενή προϊόν. Έχει τουριστική ανάπτυξη. Έχει γιατί δεν έχει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μας προβαθμίζουν άλλο. Εμείς κάνουμε αγώνα να φέρουμε στον υδρόδρομο πάλι στην πόλη μας. Κάνουμε αγώνα να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή μας. Και να μας προβαθμίσουν κι άλλο. Και χαίρομαι για τα ανακλαστικά που έχει ο Εκπαιδευτικός Σύλλογος Παρσίας, θα γνωρίζω αυτό. Και συγκέρω τους συναδέλφους που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν και στηρίζουν όλο αυτόν τον αγώνα. Δεν έχω τίποτα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρος της Εθνικής Διαβούλευσης του Δήμου και της Περιφέρειας του Ολοκοκή, θα ήθελα απλώς να γράψω αυτό που είπε ο Πρόεδρος ο Πολιτικός Λόγος και οι προηγούμενοι ομιλητές. Σας ενημερώνω ότι ήδη για το ζήτημα αυτό έχει ενημερωθεί και η Περιφέρεια. Έχουμε ήδη έρθει τη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας Τριφυλιακών Συλλόγων, όπως και τα μέλη μου μετέφεραν με ξοδότητα και είπαν ότι συμπαραστέκονται στον δίκαιο αγώνα λόγω της Τριφυλίας και το μεταφέραν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα ήθελα να επισημάνω και το γεγονός ότι έγινε και μια επικοινωνία από τους απόδημους σήμερα προς τους βουλευτές, ώστε και την τελευταία στιγμή να κινητοποιήσουν και να πάνε και στον κύριο Μαυραγιάννη για το θέμα. Δυστυχώς όμως, όπως ακούσαμε και πριν, η μόνη λύση είναι να υπάρξουν άμεσες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, εδώ και τώρα. Το ζήτημα θεωρώ ότι είναι καθαρά πολιτικό. Και ως τέτοιο θα πρέπει να δοθεί άμεση λύση. Επίσης, θα ήθελα να σας μεταφέρω και την αγωνία του λαού της Τριφυλιές, όπως μας μεταφέρουν και εμάς καθημερινά ως συλλογικοί φορείς, για την αποψήλωση της Τριφυλιές. Και το πιο σημαντικό είναι δυστυχώς το γεγονός ότι πέρα από την εμπορία έχουν και τα αρκετά προβλήματα που ακούγονται και για το νοσοκομείο. Δυστυχώς βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη ίσως καπή της ιστορίας του τόπου μας και η Τριφυλία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναδείξει το ανάστημά της. Δεν θέλω να σας κουράσω. Νομίζω ότι όσα λόγια και αν πούνε, όλοι εκφράζουν το ίδιο κοινό αίσθημα. Απλώς να σας μεταφέρω και την οργή και αγανάκτηση και των αποδήμων της Τριφυλίας και για αυτό το καλό. Σας ευχαριστώ. Εμείς από σήμερα σταματήσαμε, δεν εκδίδουμε κανένα παραστατικό και τη Δευτέρα το πρωί θα έρθει η Μπουλ για να ξυλώσει τα... Θα είμαστε έξω το πρωί κοιτάρα. Θα είμαστε έξω το πρωί κοιτάρα. Όχι, πήρα το λόγο διότι θα κάνετε προτάσεις. Λοιπόν, εμείς τη Δευτέρα θα δεχτούμε την Μπουλ για να ξυλώσει τα... Ποια είναι η Μπουλ, ρε παιδί. Η Μπουλ ποια είναι. Μια εταιρεία. Μια εταιρεία, εντάξει. Του Μπόμπολα είναι. Του Μπόμπολα είναι. Για να κάνουμε λίγο εστίαση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, κύριε. Επειδή ο χρόνος φεύγει, γιατί θυμάμαστε ακριβώς το θέμα, αυτό που κάναμε στο Γιάννο και αυτό που κάναμε στην Κύμη, να το κάνουμε και εμείς. Και να δεις σκέφτεται το πολιτικό κόστος και το θόρυβο. Για αυτό που ακούσετε, τα ρεκούσαν στην Αρχή Συμβουλίου, κύριε Κανελόπουλε, δεν έχετε το λόγο. Ο κύριος Σπυρόπουλος Ηλίας. Εκεί, από εκεί, Γιάννη, με παιδεύεις. Κοντά στο μικρόφωνο. Σημερινή συνάντηση, σημερινή στον Ατένα, τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών. Λέει ο Υπουργός Οικονομικών μας ότι ενώ προσπαθούν να ενοποιήσουμε τις εφορίες για να έχουμε πιο κόστος αναδεισμένητα, υπάρχουν κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν, καθυστερημένοι. Έτσι τους αποκάλεσε σήμερα το μεσημέρι. Στον Άρα. Ο Στουνάρα το μεσημέρι στον Αντέλφο. Μία η ώρα. Αυτή λοιπόν είναι η άποψη. Αυτή η άποψη όμως δεν είναι φρασμένη από τον Στουνάρα τώρα. Είναι φρασμένη όπως λέμε εδώ πέρα από τις 19 Οκτωβρίου. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Παίρνοντας υπόψη λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, εγώ έχω την αντίληψη ότι αυτή η συνάντηση που κάνουμε καλώς είναι μάλλον για εκτόνωση. Με τα δεδομένα της μέρας που γίνεται και των αποτελεσμάτων που μπορεί να έχουμε κινητοποίησεις. Ανεξάρτητα από τη διάθεση αυτών που το κάνουν, ανεξάρτητα από τη διάθεση του κόσμου που κινητοποιήθηκε του Εμπορικού Συλλόγου και μπράβο του, ανεξάρτητα από την θέληση επιμέρους ανθρώπων του Δήμου και όλων του Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνει αυτό την τελευταία στιγμή, ουσιαστικά αποτελεί εκτόνωση μια διαδικασία που είναι από χέρια αποτυχημένη όταν γίνεται με αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν, γιατί αποδεικνύεται ουσιαστικά ότι το παραμυθάκι που μας έχουν περάσει την τελευταία περίοδο, όλα τα μέσα ενημέρωση, όλος αυτός ο εσμός που ο καθημερινός που βομβαρδίζει τον ελληνικό λαό, βομβαρδίζει εμάς ή παρατείνοντας ή ψευδολογώντας η πολιτική ηγεσία του τόπου, η κυβέρνηση που είναι σήμερα, να μεταφέρει και να μας κοροϊδεύει ψευτικά για να μπορέσει να περάσει μέχρι το μεδούλι και των φορέων και του Δήμου και των διαφόρων φορέων της πόλης μας και εδώ στην πόλη μας και προσωπικά στον καθένα και μας έχει αγγίξει οπωσδήποτε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μη παρουσίας του κόσμου. Το αποτέλεσμα της μη παρουσίας του κόσμου δεν είναι τυχαίο από τη δουλειά που έχει κάνει και ο Δήμος,
Τη δουλειά που έχουν κάνει οι φορείς, τη δουλειά που έχει κάνει το εργατικό κέντρο, οι φορείς, ο σύλλογος μηχανικών, όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Στο μερίδιο που μας ενώνει το καθένα. Άρα λοιπόν, αν δεν φύγουν αυτές οι συνδεστήσεις από εμάς, για να αντιληφθούμε τα ζητήματα πώς είναι, αν δεν μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε, αν δεν αποτελέσει αφετηρία, τουλάχιστον έστω αφετηρία αυτή τη φορά, μέσα από τα πολλά ζητήματα, βέβαια, μέσα από το θέμα του νοσοκομείου που έχουμε περάσει, τα άλλα ζητήματα που πάει ο Δήμος, τις διεκδικήσεις που κάνουμε, για να αντιμετωπίσουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Και ο Δήμος να είναι διαφορέας ενημέρωση και κινητοποίηση του κόσμου. Αντί να είναι ένα κλειστό κύκλωμα που λειτουργεί με τον τρόπο. Δεν έχουμε και όλοι μας έχουμε τις ευθύνες, βέβαια, τις αδημότητες γι' αυτό. Δεν παραγνωρίζω τις ευθύνες μου γι' αυτό. Λέω λοιπόν έτσι όπως έχουν τάσει τα πράγματα. Χάρηκα για τον τρόπο που ο Εμπορικός Σύλλογος βάζει ορισμένα θέματα σε σχέση με τις κινητοποιήσεις, αλλά ένα ψήφισμα τι θα ήταν. Θα ήταν άλλη μια εκτάσταση εκτόνωσης. Αρκεί ένα ψήφισμα ακόμα, μην κουρεδευόμαστε εδώ κάπου. Δηλαδή, μην κουρεδεύουμε τους εαυτούς μας. Να μην ερχόμαστε να κάνουμε τζάχα μπαμπούδες και να μιλάμε. Θα μπορούσε να συνοδευτεί νωρίτερα με κινητοποιήσεις που θα υποστηρίζαμε αυτό το αίτημα και θα τους αναγκάζανε, γιατί ουσιαστικά δεν θέλανε να το κάνουν, αποδείχθηκε. Θα τους αναγκάζανε. Και τώρα λοιπόν, αν δεν συνοδευτεί από μια διαδικασία κινητοποιήσεων τι μορφή θα έχουν αυτές οι κινητοποιήσεις, δεν μπορώ να το διαγράψω. Βεβαίως, κινητοποιήσεων θα βάλουν μια διαδικασία τέτοια ώστε να καταλάβουν ότι δεν τρώμε και χορτάρι. Στην Τριβιλία, σε τελευταίο μέρος, δεν τρώμε και χορτάρι. Να μας παραμυθιάζουν οι βουλευτές, ένα προς έναν, ακόμα και η κυβέρνηση, με όλο αυτό το παραμύθι που περάσανε, που έμεσα, πέρασε πίσω από τον κόσμο. Όπως πέρασε και το νοσοκομείο και μας κατέληξε να είμαστε αυτοί που είμαστε εδώ και δεν είμαστε παραπάνω. Άρα λοιπόν, αν δεν συνοδευτούν με μέτρα κινητοποιήσεων τοπικού χαρακτήρα, δεν ξέρω τι θα είναι, να αποκλειστεί η Δευτέρα ή όχι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τα προσδιορίσω. Δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Ας λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ότι οτιδήποτε απόφαση θα πάρουμε να την πούμε ομά και καθαρά. Ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, λίγο θα έχει αποτέλεσμα, θα είναι μόνο ένα ψήφισμα, απλώς ψήφισμα. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στο στόχο μας, αν δεν συνοδευτεί με μέτρα, άλλα κινητοποιήσεων που ανεξάρτητα και αυτά τι μέγεθος θα έχουν, δεν είναι δεδομένο το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Αλλά θα αποτελέσει αφετηρία να μάθουμε, να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε για συγκεκριμένα πράγματα και να μπορούμε σε αφετηρία για να κερδίσουμε σταδιακά κάποια θέματα που έχουμε στο Δήμο μας. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα ο κύριος Καλογερόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω τη συνεδρία και τη Λύση. Μέρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλετρών και από τον Αγροτικό Συλλόγο Γαδαλιάνο μου πήραν τηλέφωνο ότι για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν να είναι εδώ. Με λίγα λόγια και οι φορείς των αγροτών είναι παρόν και συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Ηλίας Σπυρόπουλος, πως όλο αυτό το κλίμα θα μας εκτονώσει. Αυτό φοβάμαι. Και για να κάνουμε κινητοποιήσεις, πρέπει και εμείς πρώτα να έχουμε προετοιμάσει τους εαυτούς μας. Μην ξεχνάμε την Καραντέα, δεν πάει πολύ καιρός. Και ο Δήμαρχος που είναι και παλιός και μεγάλος συνδικαλιστής, ξέρει τι σημαίνει αγώνας και τι σημαίνει οργάνωση της κοινωνίας. Λοιπόν, η Καραντέα λοιπόν, αυτή η τοπική κοινωνία εκεί, για να μην φάει τα σκουπίδια της Αττικής, είχε απέναντί της τα ΜΑΤ. Πολιτικές κυβερνήσεις, οργανωμένα συμφέροντα οικονομικά, τύπου Λαβρεντιάδη και άλλα. Και παίζανε γέροι, νέοι, παιδιά, μέρα νύχτα ξύλο με τα ΜΑΤ. Και τους είχαν τρελάνει στα χημικά και στα δακρυγόνα. Επί ένα χρόνο γινόταν αυτό. Άρα θέλουμε λοιπόν, για να μην γίνουμε κορκοδίλια δάκρυα, και συγγνώμη για την έκφραση αυτή, γιατί στο τέλος θα το αληθινώσω.
Για να μην γίνουν τρόπο την αγάπη. Και για να μην δεν γράψουμε λόγια να αγαπιόμαστε εδώ πέρα. Άρα θέλουμε λοιπόν να έχουμε στο στόχο που βάζουμε να έχουμε, αν όχι την επιτυχία που πρέπει να έχουμε, δηλαδή γιατί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο ή η εφορία, είναι και η δέση χειρουργίας, έρχονται και άλλα. Για να μην έχουμε χειρότερα, αν θέλουμε να πετύχουμε, να ακουστούμε, πάνω απ' όλα να έχουμε εμείς οι ίδιοι την αξιοπρέπειά μας ότι το παλέψαμε και δεν το καταφέραμε. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει τώρα, σήμερα εδώ, να βγει μια επιτροπή αγώνα, αγώνα όμως, όχι για εκτόνωση που είπε ο κ. Σπυρόνης και συμφωνώ από τα μαζί. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι το κλίμα θα πάει εκεί. Την κουβέντα στο τέλος, εκεί θα πω. Να βγει μια επιτροπή αγώνα η οποία θα το πάει κάτω-κάτω. Αυτή είναι η πρόταση που έχω να κάνω εγώ και να δει σήμερα εδώ και τώρα πριν φύγουμε από την αίθουσα. Διαφορετικά, μη φοβάμαι ότι δεν θέλω να το πω. Μήπως μπορείτε να διευκρινίσετε τι εννοείτε λέγοντας θα το πάει κάτω-κάτω, ποιο είναι το κάτω-κάτω. Να το πάει κάτω-κάτω, να κάνει κινητοποίησες σε όλο τον νομό, να βάλει τον κόσμο να συμμετέχει, δηλαδή εγώ δεν θα πω ότι ούτε θα διαφωνήσω ούτε θα συμβαίνει στην πρόταση που έκανε ο κ. Βαγκούλος να παραιτηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, αν η Επιτροπή εκτιμήσει ότι και με αυτόν τον τρόπο, με την παρέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι θα είναι ενίσχυση του αγώνα, να το κάνει. Μπορεί η Επιτροπή η ίδια να αξιολογήσει τον τρόπο που θα αγωνιστεί, αν θέλει πραγματικά να αγωνιστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Νασοπούλου. Καταρχάς, θα ήθελα να με συγχωρέσετε αν έχω κάποια συναισθηματική φόρτιση, γιατί λόγω του επαγγέλματός μου είμαι λογίστρια, είμαι πιο παλιά στο χώρο, σε όλη την χιλία φαντάζομαι. Έχω συνεργαστεί άριστα με όλα τα παιδιά που έχουν υπηρετήσει τη ΔΟΗ όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή ξέρω πάρα πολύ τι σημαίνει και τι υπηρεσίες προσφέρει η ΔΟΗ στον τόπο, νομίζω ότι αυτό είναι μια κατάπληξη. Το να φύγει η ΔΟΗ από την Κυπαρισσία είναι κατάδεια για όλη την χιλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κόσμος να πηγαίνει στην Καλαμάτα, αλλά αυτό είναι μια διαπίστωση που την έχετε κάνει όλοι και δεν νομίζω ότι πρέπει να τη συνεχίσω. Ο λαός λέει κάτι αργά παρά ποτέ. Έστω και αν έχουμε έρθει, είμαστε κατόπιν εορτής, έστω και αυτή τη στιγμή κάτι πρέπει να κάνουμε. Συμφωνώ και με τους δημοτικούς συμβούλους που είπαν ότι πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί το να λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα. Το να πέσουμε αμαχητοί, δεν νομίζω ότι λέει σε κανένα πολίτη τίποτα. Μια πρόταση έχω να κάνω. Δεν ξέρω, ο κ. Καλογερόπουλος είναι η Επιτροπή Αγώνα, όπως θέλουμε τη λέμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να κινητοποιηθούμε από αυτή τη στιγμή με μπροστάριδες το όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και τον κύριο Δήμαρχο να πάμε από μαγαζί σε μαγαζί, από σπίτι σε σπίτι, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να καταλάβει τι σημαίνει να φέρει η υπηρεσία από την πόλη μας. Γιατί σήμερα είναι εδώ, χθες ήταν κάτι άλλο, για αύριο θα είναι κάτι άλλο. Και αυτό δεν θα έχει τέλος εάν εμείς δεν δώσουμε το τέλος μόνοι μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Σαββατοκύριακο που μας μένει ίσως είναι ένας χρόνος πολύτιμος για μας. Τον οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Η πρότασή μου είναι να κληθούν οι βουλευτές του νομού. Να μην είμαστε μόνοι μας. Το να ξεσηκώσουμε τον κόσμο δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Το να κληθούν οι βουλευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το μαρασμό των πολεών μας, θα μας βοηθήσει. Τη Δευτέρα το πρωί, οι πόρτες του Υπουργείου ανοίγουν και ίσως ανοίξουν και για μας, για τη δόρυ Κυπαρισσίας. Θα πρέπει λοιπόν δημοτικοί άρχοντες, βουλευτές του νομού, αντιπροσωπεία συλλόγων, να επισκεφτούν το Υπουργείο,
έτσι ώστε μήπως και την τελευταία στιγμή καταφέρουμε κάτι. Το δόλωμα που μας πετάει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών με την ίδρυση των φορολογικών κέντρων δεν πρέπει εμείς να το τσιμπήσουμε. Τα φορολογικά κέντρα, συνάδελφοι και φίλοι, θα λειτουργούν υποτυπώδη. Θα λειτουργούν χειρόγραφα, μας έχουν ενημερώσει. Με βιβλίο πρωτοκόλλου και μεταχειδρομείο. Εποχές πριν τάξεις. Αυτό λοιπόν θα πρέπει όλους μας να μας προβληματίσει. Ο χρόνος που έμεινε να τον εκμεταλλευτούμε θετικά. Την Δευτέρα το πρωί θα έρθουν τεχνικοί για να ξυλώσουν τον ηλεκτρονικό μηχανισμό της ΔΟΗ και προχωράμε στη συρρήκνωση και στο μαρασμό της πόλης, των πόλεών μας. Προτείνω λοιπόν ότι πρέπει να κινηθούμε με πρόγραμμα. Το Σαββατοκύριακο, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι χρόνος πολύτιμος για μας και αντιπροσωπεία όλων και οι βουλευτές, οι οποίοι είναι στα έδρανα από εμάς, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και θα πρέπει οι πόλεις μας να μην απομονωθούν και συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες των αεροδρομών. Το όφελος που έχει αποτιμήσει το Υπουργείο από το δίσμο των 127 ΔΟΗ για τη διετία 13-14 ανέρχεται στα 19 εκατομμύρια δραχμές και, ευρώ, με συγχωρείτε. Και αυτό αναλύεται σε όφελος 790.000 μηνιαίως ευρώ. Για 790.000 μηνιαίως θα αφήσουμε την περιφέρεια της Ελλάδος να απομονωθεί. Λοιπόν, είμαι υπάλληλος στη ΔΟΗ πολλά χρόνια. Έχω δουλέψει στη ΔΟΗ Καραγιάννου 5 χρόνια, την περίοδο 80 τόσο που την δρόμη ήταν πάρα πολύ άσχημη. Στη ΔΟΗ Φιλιατρών 7 χρόνια μετά το 90 και στη ΔΟΗ Κυπαρισσίνης. Πιο πολλά χρόνια είμαι στις πιο πίσω ΔΟΗ. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο για εμάς τους παλιούς, για αυτούς που θα πάνε, και εγώ μπορεί να πάω όπως δεν θα πάνε και οι συνάδελφοι μου εδώ, να πηγαίνει στην Καλαμάτα. Ακόμη πιο πολύ δύσκολο είναι για τον κόσμο. Και τι θα πάνε να κάνει στην Καλαμάτα. Τη στιγμή το προσωπικό θα είναι το μισό από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Οπότε ποιο θα εξυπηρετεί. Και τι θα είναι το κέφι. Ένα κέφι θα είναι. Θα παίρνει το χαρτί, θα το στέλνει στην Καλαμάτα και θα περιμένει 6 μήνες να έρθει κάποιο χαρτί. Αυτό είναι. Ως προς τη ΔΟΕ. Τη Δευτέρα κλείνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε και να σου πούμε στο τέλος σας. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί φτάσαμε εκεί πέρα. Γιατί μας διαβεβαίωναν πρώτα ο προϊστάμενος και μετά οι υπόλοιποι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ερχόμαστε τον Οκτώβριο, παίρνουμε την εφημερίδα της κυβερνήσεως ότι ψηφίστηκε και συνεχίσαμε να λέμε αυτό. Και μου έλεγαν οι πολίτες έξω, κλείνει η ΔΟΕ. Ναι, παιδιά, κλείνει. Μα εμένα μου πω ότι δεν κλείνει ο προϊστάμενος ή άλλο. Μα ρε παιδιά, έχει περάσει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τι πιο επίσημο υπάρχει εκεί. Και αν δεν το καταλάβαινε, είτε ο προϊστάμενος είτε ο αβαβίτα, ολόκληρος Δήμος δεν μπορούσε να καταλάβει ότι έχει κλείσει η ΔΟΗ. Και φτάσαμε σήμερα. Και ο Δήμος της ζούσε, έστελνε ένα έγγραφο και περίμενε. Γιατί δεν πήρε τον Εμπορικό Σύλλογο, τον Τάδε Σύλλογο να πάνε στο Υπουργείο. Όπως έκανε ο Δήμαρχος Αμαλιάδος που πήρε τους εμπόρους, τους αντιπροσώπους των συλλόγων, να τους είχε πάνω και το κέρδισε. Και αν το πάρουμε έτσι ότι έχει έσοδα η Αμαλιάδα, είμαι σίγουρη είχε πιο πολλά έσοδα για την έκθεση. Δεν την κερδίσανε. Ή η εκείνη βία που είχε τις offshore εταιρείες και έλυσε. Δεν έχει κάνει τίποτα ο Δήμος. Αλλά ο Δήμος δεν ήθελε για μένα. Γιατί μέχρι και το τελευταίο δημοσίευμα σήμερα, ο Δήμος πρότεινε αντί για δύο άτομα να είναι τέσσερα στο κέφι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν ο Δήμος. Δεν τον ενδιαφέρε. Τώρα γιατί, πώς και τι, δεν μας. Εντάξει, μας πολύ δυνατά. Σας λέω ότι εγώ μπορώ να μην πάω καλά. Μπορώ να πάω να φτιάξω κάποιο αρχείο κλπ. Γιατί πρέπει να το κάνω σαν υπάλληλος και μετά να φύγω. Αλλά αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί πέρα. Δηλαδή, τι χωροϊδευόμαστε, δεν το ξέραμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Χθες κατά σύμπτωση πήγα στο νοσοκομείο.
Και αγροτικοί γιατροί μου μήνυσαν ότι σε 2-3 μήνες κλείνει το νοσοκομείο. Και θα γίνει. Το είκα μέσα στο καλοκαίρι και το τέβε ο ΑΕΕ μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτά είναι στάνταρ που σας τα λέω και καταγράφω. Και θα το δείτε. Λοιπόν, για το ΑΕΕ και αυτά είναι 100%. Σας το λέω τώρα, το είκα το νοσοκομείο, μου το είπα και θα γίνει. Άρα, τι. Μετά θα ακολουθήσει και η ψυχολογία για του αγρότε που είναι και μια πολύ μεγάλη υπηρεσία για την περιοχή μα. Άρα, τι έχουμε, Δήμο ή χωριό. Χωριό θα είναι αυτό. Και τι κάνουμε. Κάνουμε τίποτα. Δεν μα ενδιαφέρει καθόλου. Πήρατε όλοι την τεσούλα στην καρυφή. Εγώ πρώτη φορά εδώ πέρα ούτε μου αρέσει να μιλάω στα πράγματα για αυτά. Απλώ ήμουν γραφικό γιατί έλεγα την αλήθεια. Τσακωνόμουν και με τον Προϊστάμενο και του συναδέλφου. Και μέχρι. Και αυτέ με έλεγαν στην αλήθεια, ρε παιδιά, δεν τρελαθήκαμε, δεν κλείνει η υπηρεσία. Εφημερίδα κυβερνήσεω έχει περάσει. Δεν κλείνει η υπηρεσία. Τι πράγματα είναι. Τι προτείνει από στο λιγότερο. Αλλά οι μόνοι οι οποίοι και πραγματικά του ενοχλούν είναι οι επαγγελματίε. Ναι. Γιατί για να φύγω και να πάω, και είμαστε 3-5 επαγγελματίε. Οι πόλοι μα έρημοι. Τι έγινε. Γίναμε ένα χώριο. Α το αποδεχτούμε. Τι προτείνω. Από αύριο το πρωί να κλείσουμε του δρόμου και ο Δήμαρχο, οι πάλι προϊστάμενοι αυτοί να πάνε όλοι πάνω στον Υπουργό. Από αύριο το πρωί. Άμα φτάσει τη Δευτέρα το πρωί, έτσι τελείωσε το γύρο. Τι θα κλείσουν. Και να σου πει κάτι άλλο. Θα φράξουν την πόρτα όπω είπα, τη χτίσουν. Εντάξει, τι έγινε. Θα γίνει μια εβδομάδα. Θα πάρουν του παλιού στην Καλαμάτα, την άλλη εβδομάδα θα μπουν μέσα και δεν θα πάρουν τα επιχειρήματα. Δεν θα του πειράξει. Μόνο εκεί. Με τα μέσα ενημέρωση, με αυτά να φωνάξουν, να κάνουμε κάτι. Αλλά η κινητοποίηση πρέπει να είναι άμεση. Έπρεπε να ήταν, έτσι. Και γι' αυτό έχει ευθύνε ο Δήμος. Η κυμπαρσία δεν έκλεινε, αλλά φοβάται. Σου λέει, άμα κλείσει την κυμπαρσία, η πύλο τι θα πει. Έτσι. Και αυτό ισχύει. Καραμπόλα είναι. Καραμπόλα. Είμαστε καραμπόλα τη πύλη. Αλλά δεν είμαστε το ίδιο. Α μείνει πύλο στο φινάρι, α βάλει σου τα καλιά. Α ξενεδεί ο κόσμο από εδώ. Όχι πάλι ο κόσμο. Α κάνει το μέλλον. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Συντομέ, η πρότασή μου είναι αυτή. Και πολιτικό το θέμα. Ο κόσμο άκουσε και κρίνει. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Δύο κουβέντες θέλω να σας πω, επειδή υπόθηκε για τον προϊστάμενο και πώς γυρίστηκε το θέμα. Το ΒΕΚ είχε βγει για όλες τις ΔΟΗ ως κίνδυνος και γινόντουσαν προσπάθειες να μην κλείσουν. Αυτές που δεν κλείσανε, που εξαιρέθηκαν, ήταν μέσα στο ΒΕΚ. Λοιπόν, και για μας, και για την ΔΟΗ κυβασία. Μετά από τις δράσεις, συγγνώμη. Άφησε να τελειώσω. Μετά από την δράση, όπως δεν είναι πανέρας. Γιατί το πολίτη δεν άφησαν τα πόδια και εξέλεξε. Εγώ θέλω να σας πω, επειδή ενδείχθηκε το πρόσωπο του προϊσταμένου. Να μην είπαμε ότι αντέδρασε ο Δήμος. Να μην κάνουμε διάλογο. Να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, άφησε να πάει να πω και εγώ δύο. Ας κάνουμε διάλογο για μένα. Λοιπόν, η πρόταση μέχρι και εχθές στην Επιτροπή θα έπαιρνε ο Γενικός Διευθυντής. Ήτανε μέσα κανένας και έξω την πρόταση τώρα. Ήτανε μέσα. Όχι. Ήτανε ο Γενικός Διευθυντής και η ΔΟΗ και η Παρσία. Δεν τα κανένα τέρα. Ποιος θα λέει αυτό. Αυτό που μας το λέει για να μας πείσει το ότι ήτανε και η ΔΟΗ μέσα. Δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, παρακαλώ.